Κύριε Κατσότη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Μπαρδόνια, καλημέρα. Τι κάνετε? Το παλεύουμε εδώ, είμαστε όρθιοι, δεν είμαστε σιωπηλοί, βέβαια φοράμε μάσκες, κρατάμε τις αποστάσεις, αλλά οργανώνουμε και τον αγώνα ταυτόχρονα, γιατί χωρίς αυτόν ο λαός κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να χάσει ακόμα και τη ζωή του, πέρα από όλα τα υπόλοιπα βέβαια, που αντιμετωπίζει αυτή τη βαρβαρότητα του συστήματος που τον έχει φτωχό και εξαθλειωμένο. Κύριε Κατσότη, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή διάβαζα και τις προάλλες στο ριζοσπάστη ότι ετοιμάζει το ΠΑΜΕ με συνδικάτα να αντιδράσει δυναμικά στο νόμο του για τα εργασιακά που φέρνει ο κύριος Βρούτσης. Πώς θα πάτε να κάνετε μια πορεία όταν επισήμως απαγορεύονται οι συναθρήσεις, απαγορεύονται οι πορείες για λόγους δημόσιας υγείας? Είναι μια ερώτηση που θέτει πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ θα έλεγα και καλοπροαίρετα κιόλας, όχι κακοπροαίρετα κάποιοι. Κύριε Μπαρδούνια, ξέρετε πολύ καλά ότι το οργανωμένο εργατικό κίνημα παίρνει μέτρα πρώτα και κύρια για να μπορέσει να περιφρουρήσει την υγεία όλων αυτών των εργαζομένων που παίρνουν μέρος στον αγώνα. Άρα λοιπόν, επειδή έχουμε δώσει εξετάσεις, να το πω έτσι, και σε αυτό το Πρωτομαγιά. Το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, με πολύ μεγάλη ευθύνη και με μέτρα, πραγματικά μέτρα προστασίας, οργανώνει τις κινητοποιήσεις για να μπορεί πράγματι μέσα σε αυτές τις συνθήκες που τις αξιοποιεί η κυβέρνηση για να περάσει μια σειρά αντεργατικά μέτρα. Όπως τώρα το δεκάωρο, να καταργήσει το οχτάωρο, να καταργήσει την πληρωμή των υπερωριών, να καταργήσει την κυριακάτικη αργία παντού, να μπορέσει να περιορίσει έως και να καταργήσει συνδικαλιστικές και δημοκρατικές ελευθερίες του λαού μας, να κάνει ιδιώνυμο αδίκημα την οποιαδήποτε δραστηριότητα των εργαζομένων, την συνδικαλιστική τους δράση. Και όμως αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί το εργατικό κίνημα να παραμείνει έτσι. Πρέπει να απαντήσει στην κυβέρνηση, η οποία αξιοποιεί όλη αυτή την κατάσταση που η ίδια φταίει. Ιδιαίτερα για το δεύτερο κύμα, φταίει η ίδια, η οποία δεν πήρε μέτρα, δεν αξιοποίησε όλη αυτή την περίοδο για να μπορέσει να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας με προσωπικό που λείπει, με μονάδες συντατικής θεραπείας που λείπουν, που πρέπει να υπάρχει και απόθεμα, κύριε Μπαρδόνια, γιατί δεν ξέρουμε η πανδημία πώς, αν θέλετε, εξελίσσεται, πώς διασπείρεται ο ιός, και θα έπρεπε λοιπόν όλα αυτά πράγματι να προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την εξέλιξη και να περιφορήσουν την υγεία του λαού. Όμως δεν το έκαναν. Γιατί όλα είναι στην λογική του κόστους ωφέλους. Και αν θα είδατε σήμερα, κύριε Μπαρδούνια, υπάρχει ένα αποκαλυπτικό στο ριζοσπάστη, όπως στη Θεσσαλονίκη, που τα πράγματα είναι εκρηκτικά. Το ΕΚΑΒ λέμε, που είναι ένας δημόσιος οργανισμός, με ένα σημείωμα εσωτερικό, απευθύνεται στα νοσοκομεία και λέει ότι εμείς θα μεταφέρουμε στις ιδιωτικές κλινικές μόνο όσοι είναι ασφαλισμένοι. Δηλαδή οι υπόλοιποι πρέπει να βάζουν το χέρι στην τσέπη για να ενισχύουν τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, αντί να επιταχθεί, επειδή έχουμε πόλεμο όπως λένε, να ενταχθεί στον κρατικό σχεδιασμό και όχι να δίνεται τόσο χρήμα για την αγορά υπηρεσιών και από το κράτος αλλά και από τους ίδιους τους κύριε πολίτες. Κατσότη, με την ανακοίνωση, με την έκκληση που έκανε χθες ο κύριος Κικίλιας για εξάμηνες, 12 μήνες ουσιαστικά συμβάσεις σε ιδιώτες γιατρούς για να στηρίξουν το ΕΣΥ με 2.000 μισθό αφορολόγητο, συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Ακούστε, εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ και πολύ καιρό μιλούμε για τα κενά που υπάρχουν στα νοσοκομεία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Μιλάμε για 30.000 κενά. Και είδατε ότι στελέχη μας, τα οποία είναι στον τομέα της υγείας, έκαναν μεγάλη προσπάθεια να προβάλλουν αυτό το θέμα πολύ πριν ακόμα από την πανδημία. Δυστυχώς και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας πάνε στη λογική αυτή που λέμε κόστος όφελος, και έτσι αρνήθηκαν να καλύψουν τα οργανικά κενά που υπάρχουν στα νοσοκομεία, που είναι ανάγκη για να μπορέσουν να περιθάψουν τους ασθενείς. Αρνήθηκαν να έχουμε μονάδες εντατικής θεραπείας όσες λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τα διεθνή πρότυπα τέλος πάντων. Αρνήθηκαν λοιπόν να πάρουν τέτοια μέτρα. Και έρχεται σήμερα και τι λέει?
Δεν φύγεται, λέει, πάτε στον ειδικό γιατρό, 2.000. Βεβαίως θα το κάνει σε μια τέτοια περίπτωση δύσκολη. Όμως ωστόσο μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα άμεσα και να γίνουν άμεσα οι προσλήψεις. Τι θα πει ότι υπάρχει το ΑΣΕΠ? Όλα αντιμετωπίζονται. Είναι μια έκτακτη περίπτωση, περίσταση σήμερα που θα πρέπει εδώ να στελεχωθούν τα νοσοκομεία με το, με το κατάλληλο ειδικευμένο προσωπικό προκειμένου πραγματικά να σώσουν ζωές του λαού μας. Είναι απαράδεκτη αυτή η στάση της κυβέρνησης, είναι αντιλαϊκή, είναι θανατηφόρα μπορούμε να την πούμε και έχει μεγάλες ευθύνες και για τα κρούσματα που είναι αυξημένα, για τους διασωληνωμένους που είναι, γιατί όμως, που αυξάνεται κάθε μέρα και για τους νεκρούς. Για το διάλογο, γιατί κατηγορείτε και το κόμμα σας και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορούν την κυβέρνηση και λένε έχει ευθύνες. Εντάξει, να έχει ευθύνες ένα ποσοστό. Απ' την άλλη δεν υπάρχει όμως και ατομική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, ναι, δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στην κυβέρνηση. Εντάξει, έκανε, ξέρω εγώ, είχε ολιγορήσιο ή δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Έκανε όμως αρκετά πράγματα. Απ' την άλλη, δεν υπάρχει προσωπική ευθύνη. Λες σε κάποιον, ρε φίλε, φορά μάσκα. Μην πηγαίνεις να μην συνοστίζεσαι. Να χρησιμοποιείς τα αντισηπτικά. Και δεν το κάνει. Εδώ τι πρέπει να κάνει, να βάλει ένα αστυνομικό πίσω από τον κάθε Έλληνα πολίτη κυβέρνηση? Κοιτάξτε, κανείς δεν λέει ότι δεν υπάρχει η ατομική ευθύνη. Όμως εδώ υπάρχει η κεντρική ευθύνη της κυβέρνησης που, αν θέλετε, εδώ άνοιξε τον τουρισμό με τους όρους των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, υπονομεύοντας ουσιαστικά όλα αυτά τα επιστημονικά κριτήρια για τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δεν πήρε μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και μιλάμε για τη σαρδελοποίηση που παρατηρούμε κάθε μέρα, και δεν υπάρχει παντελής έλλειψη μέτρων προστασίας στους μεγάλους χώρους δουλειάς και στα σχολεία. Αντί αυτό είναι η κυβέρνηση, προσπαθεί να στοχοποιήσει ποιον? Τον λαό, και λέει είναι γνωστός ο φταίχτης, το άτομο, ο πολίτης, αυτός φταίει. Όχι κύριε Μπαρδονιά, δεν φταίει αυτός. Εξάλλου η κυβέρνηση με τις αντιφάσεις της, αυτής της πολιτικής που ακολούθησε τόσο διάστημα, το προηγούμενο διάστημα, τροφοδότησε και τον όποιον εφησυχασμό υπήρξε το καλοκαίρι. Αυτά είναι ζητήματα που δεν μπορεί να τα ξεχάσει κάποιος και δεν μπορεί η κυβέρνηση να ξεφεύγει από την τεράστια ευθύνη που έχει για την εξέλιξη, αναδεικνύοντας μόνο την ατομική ευθύνη, ενώ η ίδια δεν πήρε μέτρα, ήταν επιλογή που δεν πήρε μέτρα, δεν ήταν λάθος, δεν ήταν αμέλεια, ήταν επιλογή να μην πάρει μέτρα για να προσλάβει προσωπικό στα μέσα μαζικής μεταφοράς οδηγούς. Γιατί επιλογή, συγγνώμη, δεν θα υποστεί πολιτικό κόστος αν δεν φροντίσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Γιατί είναι επιλογή, δηλαδή θέλει να ταλαιπωρεί τον κόσμο? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κυβέρνηση που να θέλει να το κάνει αυτό. Ξέρετε πολύ καλά ότι το πολιτικό κόστος είναι σχετικό. Η κυβέρνηση εδώ υπηρετεί μια συγκεκριμένη πολιτική. Η στρατηγική της είναι η καταρριστική ανάπτυξη. Η ιδιωτικοποίηση, η εμπορευματοποίηση όποιων αγαθών ακόμα έχουν παραμείνει, να το πω έτσι, τύπης κοινωνικά. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι και τώρα αξιοποίησε την πανδημία για να προχωρήσει στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ανοίγοντας ανοιχτά εδώ πόρτες και παράθυρα για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση. Είναι γνωστό ότι εδώ ενίσχυσε τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι ΜΕΘ νοικιάζονται από 800 ευρώ που ήταν πριν 1600 τώρα, ότι δίνουν συνέχεια δωράκια στους εμπόρους της ιδιωτικής υγείας. Είναι μια πολιτική, μια στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη βέβαια, και τώρα εντείνει αυτούς τους ρυθμούς. Και μάλιστα δεν σταματάς αυτό, κύριε Μπαρδονιά. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση σήμερα ετοιμάζεται να ενισχύσει ακόμα παραπέρα το αντεργατικό, το αντιλαϊκό πλαίσιο με το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει. Παρά λοιπόν την κατάσταση που έτσι όπως δημιουργείται, τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στη συνεργατική λαϊκή οικογένεια, τους θανάτους, τις επιδημίες κτλ., έρχεται λοιπόν να φέρει αυτό το αντιλαϊκό νομοσχέδιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν σταματά πουθενά η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν μπροστά της έχει πάνω απ' όλα τη στρατηγική να υπηρετήσει τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου και να σαρώσει όταν όποια δικαιώματα έχουν παραμείνει ακόμα, που νομίζω ότι μπαίνουν εμπόδιο στο επενδυτικό, στην επένδυση που πρέπει να γίνει στη χώρα. Στο θέμα της τηλεεκπαίδευσης, με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν,
Σήμερα είναι αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Τι λέει το κόμμα σας? Είδα ότι τα υπόλοιπα, τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να έρθει σύμβαση με την εταιρεία Σίσκο στη Βουλή. Εσείς τι, ποια είναι η δική σας θέση σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, βεβαίως αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει να είναι στο φως που λέμε, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε και πώς, τι είναι αυτή η συμφωνία που έγινε. Ωστόσο όμως το θέμα της εκπαίδευσης εκθέτει ακόμα παραπάνω την κυβέρνηση, γιατί μιλάμε για φιάσκο, ιδιαίτερα φάνηκε τις πρώτες μέρες. Και ενώ λοιπόν μέχρι τώρα η κυβέρνηση είδατε κατηγορούσε τους μαθητές που διεκδικούσαν 15 παιδιά στην τάξη μέτρα προστασίας κτλ., είδατε πόσα κρούσματα είχαμε στα σχολεία, ήρθε και έκλεισε άρον-άρον τα γυμνάσια και τα λύκεια, επιβεβαιώνοντας επί της ουσίας ποιους, τους φόβους και τις ανησυχίες και των μαθητών, των γονιών, των εκπαιδευτικών που ήταν στον δρόμο τόσο καιρό και διεκδικούσε μέτρα ουσιαστικά. Και έρχεται σήμερα και ποια μέτρα προτείνει την τηλεκπαίδευση, και αυτή όχι με όρους τέτοιους που πραγματικά θα καλύψει όλους τους μαθητές και αυτούς που έχουν προβλήματα με υποδομές και τα λοιπά. Κύριε Μπαρδούνια, έχουν όλοι οι μαθητές σήμερα υπολογιστές, έχουν όλοι ίντερνετ, όλα αυτά, το κόστος τους, ποιος το καλύπτει? Η κυβέρνηση λοιπόν έχει μεγάλη ευθύνη και σε αυτό. Ήταν απροετοίμαστη, έτσι ώστε πράγματι η τηλεκπαίδευση που είναι αναγκαία σε τέτοιες συνθήκες να είναι τέτοια, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η εκπαίδευση, η τηλεκπαίδευση όλων των μαθητών χωρίς καμία εξαίρεση. Όμως και εδώ είπαμε ότι η κυβέρνηση έχει και μεγάλες ευθύνες. Ωραία. Και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Χθες έγινε γνωστό ότι απαγορεύεται από τα σούπερ μάρκετ να πουλάνε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα. Ο εμπορικός σύλλογος, οι έμποροι ουσιαστικά βγήκαν και είπαν είναι θετική εξέλιξη. Τα σούπερ μάρκετ βγήκαν και είπαν ότι τους ευνηδίασαν και ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έγινε. Η αλήθεια είναι ότι η βάση αυτής της απόφασης έχει μια σωστή σκέψη. Αλλά ξαφνικά βλέπουμε ότι δύο μεγάλες κοινωνικές ομάδες του επιχειρήν έρχονται αντιμέτωποι μία με την άλλη. Πώς θα μπορούσε να λυθεί αυτό το θέμα? Γιατί και μία πλευρά έχει δίκιο και λένε τα σούπερ μάρκετ, εμείς ρε παιδιά προμηθευτήκαμε προϊόντα, γεμίσαμε τις αποθήκες μας και τώρα τι θα κάνουμε. Αλλά και οι έμποροι, οι μικροί έμποροι που πουλάγαν ρούχα, παπούτσια ή όποια άλλα πράγματα που τα βρεις στα σούπερ μάρκετ, λέει αθέμητος ανταγωνισμός μας καταστρέφεται. Είναι γνωστό ότι η εξέλιξη αυτής της καταστήσης οικονομίας είναι το μεγάλο ψάρι να τρώει το μικρό. Οι κυβερνήσεις οι οποίες υπηρετούν τις ανάγκες της καταστήσης οικονομίας είναι σε αυτή τη λογική να ενισχύουν το μεγάλο κεφάλαιο και βέβαια να καταστρέφεται το μικρό. Γιατί αν θα δείτε και όλα τα μέτρα που παίρνονται μέχρι τώρα, προθέσει και μια τροπολογία για την ενίσχυση των εργοδοτών του τουρισμού για παράδειγμα και λέει ενίσχυση στους εργοδότες που έχουν πάνω από 50 εργαζόμενους. Όλοι οι παρακάτω μένουν εκτός αυτής της ενίσχυσης που αποφάσισε με τροπολογία, αποφάσισε η κυβέρνηση. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας και στο εμπόριο. Βεβαίως υπάρχει αυτή η εξέλιξη που ήταν, να το πω έτσι, πρόκληση να αφήσει τα σούπερ μάρκετ, τους μεγάλους ομίλους αυτούς, να έχουν τα πάντα για τους εργαζόμενους και ουσιαστικά καταστρέφοντας μικρούς εμπόρους, κατασυμματάρχες κτλ. Ωστόσο όμως αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί οι μικροί εμπόροι είναι ότι στο lockdown οδηγηθήκαμε με ευθύνες της κυβέρνησης. Αυτή έχει τις ευθύνες για το δεύτερο lockdown, γιατί δεν πήρε τα μέτρα που έπρεπε να πάρει. Και επειδή όλα αυτά, κύριε Μπαρδούνια, κάνουν τη ζωή κόλαση του λαού μας, εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να τα αποδεχτεί. Γι' αυτό και εμείς σαν ΚΚΕ στηρίζουμε τις αποφάσεις των σωματείων, ακόμη και αυτών των συλλόγων των εμπόρων, για 26 Νοέμβρη στη μεγάλη απεργιακή απεργία και συγκέντρωση, προκειμένου να μπουν μπροστά αυτά τα αιτήματα που είναι πολύ ουσιαστικά και σημαντικά για την ζωή του λαού μας, για την υγεία του, για την προστασία της υγείας τους και της ζωής τους στο επόμενο διάστημα. 26 λοιπόν Νοέμβρη πρέπει να δοθεί απάντηση από τους εργαζόμενους, τους αυταπασχολούμενους, τους συνταξιούχους, τους πάντες απέναντι σε αυτή την πολιτική η οποία πρέπει να ανατραπεί μέσα από τους σκληρούς αγώνες των εργαζομένων. Ωραία. Κύριε Κατσότη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.